centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Πάμε στον πρόεδρο των εργαζομένων, τον κύριο Κουσουρή, διότι τι έχει συμβεί τώρα? Από χθες ο κύριος Κουσουρής βγαίνει σε όλα τα κανάλια. Όπου μπορεί να φωνάξει ο κύριος Κουσουρής φωνάζει και πολύ καλά κάνει. Το νοσοκομείο μας είχε τεράστιο πρόβλημα με μάσκες, ακόμη και με μάσκες. Μας είπαν νωρίτερα, να το πω και αυτό πριν πάμε στον κύριο Κουσουρή, γιατί είναι στη γραμμή μας. Μας παίρνουν τηλέφωνο από φαρμακείο, υπάλληλος φαρμακείου. Δεν έχουμε, λέει, ούτε για μας. Ο κόσμος έρχεται, μας βρίζει και μάλιστα πολλές φορές χυδαία, γιατί νομίζω ότι δεν θέλουμε να του δώσουμε. Πέστε κάτι, λέει, σας παρακαλούμε, παιδιά. Αν είχαν, θα σας έδιναν. Δεν υπάρχουν μάσκες, παιδιά. Πάμε στον κύριο Κουσουρή. Κύριο Κουσουρή, καλημέρα. Καλημέρα, επειδή σ' άκουγα τώρα, ρε Χρήστο μου. Ο κόσμος να μην βρίζει. Δεν φταίνει ούτε τα φαρμακεία, ούτε τίποτε. Ναι, πραγματικά, Χρήστο, δηλαδή, με το είπε με τόσο παράπονο. Και να ξέρει ο κόσμος, δεν χρειάζεται και να έχει τη μάσκα. Πού θα πάει, στο σπίτι του μέσα θα κάτσει, ρε Χρήστο. Να μην κυκλοφορεί ο κόσμος. Μου το είπαν με τόσο παράπονο, λέει, τουλάχιστον να μην μας βρίζουν. Τουλάχιστον να μην. Αν είχαμε, γιατί να μην δώσουμε. Όπως είναι το νοσοκομείο, όπως είναι το ΕΚΑΒ, όπως είναι τα φαρμακεία αυτή τη στιγμή, μην βρίζετε και τα σούπερ μάρκετ για μένα. Να μην χάσουμε λίγο την ανθρωπιά που έχουμε μέσα μας. Τα νεύρα όλων είναι τεντωμένα, αλλά μην ξεφύγουμε, παιδιά. Μην γίνουμε απάνθρωποι κοινωνία. Δεν θέλει ανθρωποφαγία. Να κρατηθούμε, παιδιά, μεταξύ μας. Δεν θέλει ανθρωποφαγία. Με έκανε πάρα πολύ εντύπωση και ήθελα να το πω. Δηλαδή, με το είπε με τόσο υπάλληλο, με τόσο έτσι πόνο, πραγματικά ήθελα να το πω. Τώρα, Χρήστο, φωνάζεις από χθες παντού και καλά κάνεις. Μείναμε από μάσκες και πού, στο νοσοκομείο με τα 10 κρούσματα και το μισό νοσοκομείο σε καραντίνα. Μείναμε από μάσκες. Το φωνάζει λοιπόν ο Χρήστος Κουσουρής και έχουμε αποτέλεσμα. Και αυτό έχουμε είναι το σημαντικό. Κύριε Νατσούλη, έχουμε αποτέλεσμα. Δηλαδή δεν γίνεται. Άμα δεν φωνάξει, δεν βγάζει. Δεν γίνεται. Δεν βγαίνει ακριβώς. Δεν γίνεται. Τι έχουμε στο αποτέλεσμα λοιπόν? Τώρα, πριν λίγο είχα τηλεφωνική επικοινωνία με τον διοικητή της Τρίτης, είπε. Ναι. Μας στέλνουν άμεσα μάσκες, ποδονάρια, οτιδήποτε υλικό ζητάμε τώρα άμεσα για να καλυφθούμε. Έχει συνεννοηθεί με τα νοσοκομεία της περιφέρειας. Ναι. Τα οποία δεν έχουν σοβαρό πρόβλημα. Όπως, και μας στέλνουν... Όχι πρόβλημα, δεν έχουν καθόλου πρόβλημα. Φλόρινε, Γρεβενά, δεν έχουν ένα κρούσμα. Έτσι, μπράβο. Και μας στέλνουν... μπράβο τους. Τώρα στέλνουν, τους ευχαριστώ πραγματικά, τους ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου, τους ευχαριστώ. Με παίρνουν τηλέφωνο, Χρήστο, εταιρείες. Ναι. Τις οποίες δεν τους ξέρω τους ανθρώπους. Και αυτές οι εταιρείες αυτή τη στιγμή μας κάνουν δωρεά υλικά. Άρα λοιπόν συγκινήθηκαν από τις εμφανίσεις σου στα πανελλαδικός κυρίως κανάλια, έτσι, που έχεις βγει. Ναι, ναι. Και έχει κινητοποιηθεί τώρα εδώ, έχουν κινητοποιηθεί και εταιρείες που στέλνουν δώρο μάσκες και άλλο υλικό φαρμακευτικό. Δεν ξέρουμε μάσκες, αν θα είναι μάσκες ή κάτι άλλο. Θα είναι υλικό νοσηλευτικό. Δεν μπορώ να το διαχειριστώ εγώ αυτό, ναι. Χρήστο. Το διαχειρίζεται ο υπεύθυνος που είναι στο τμήμα διαχείρισης. Ναι. Τα έχω δώσει τα τηλέφωνα, μιλάει μαζί τους τώρα με τους ανθρώπους αυτούς. Δηλαδή, εντάξει, υπάρχει μια. Και με τις δωρεές υπάρχει μια γραφειοκρατία επίσης, πρέπει να πούμε. Επίσης, θυμόμαστε. Εντάξει, τώρα δεν θα μπούμε σε αυτό. Θα προσπεράσουμε οτιδήποτε. Πίστεψε με, θα περάσουμε. Θυμάμαι τι είχε τραβήξει ο κ. Αντωνιάδης με τη δωρεά πετρελαίου που είχε γίνει εκεί, κάτι είχε γίνει. Εντάξει, λοιπόν, δεν θα τα ξεπεράσουμε όλα αυτά. Πίστεψε με, θα τα ξεπεράσουμε όλα αυτά. Τώρα. Χρήστο, θέλω να ευχαριστήσω κιόλα, επειδή ευχαριστούμε αυτού του ανθρώπου, να ευχαριστήσω εδώ και του. Κάποιους τοπικούς επιχειρηματίες για την προσφορά τους στο νοσοκομείο σε κάποια είδη τρόφιμο, νερά και άλλα, και για τους υπαλλήλους και για τον κόσμο που θα προσφέρει εδώ πέρα. Τι να τους πω, ευχαριστώ, δεν έχω τίποτα. Φέρνουν επαγγελματίες του τόπου μας τρόφιμα και ό,τι χρειάζεστε στο νοσοκομείο, είναι εκπληκτικό. Δεν λειτουργεί ούτε η κυλική ούτε τίποτα εδώ πέρα. Εντάξει, τώρα τους ανθρώπους τι να τους πούμε. Χίλια ευχαριστώ. Να τους πούμε να τους βγάλουμε ένα κατάλογο, Χριστό μου, και να τους λέμε κάθε μέρα. Εννοείται, δεν τη συζητάμε αυτή τη στιγμή. Δεν μπορώ να δώσω ονόματα για να μην. Το ξέρω, αλλά κάποια στιγμή να το κάνουμε, γιατί. Ναι, να μην ξεχάσω κάποιον. Είναι κρίμα που όχι, θέλω, όχι, όχι. Δηλαδή, τώρα. Κάποια στιγμή να το κάνουμε, γιατί αυτό αποτελεί παράδειγμα και για άλλους που θα θέλουν. Μπορεί να μην ξέρουν. Να το προσθέτουμε συνεχώς στον κατάλογο τους ανθρώπους που είναι ενεργοί και βοηθούν αυτή τη στιγμή την δύσκολη, τη δυσμενέστερη κατάσταση που υπάρχει νοσοκομείο στη χώρα της Καστοριάς. Θέλουμε να το καταλάβουμε ή όχι.
Αυτό είναι. Εγώ μίλησα με τον, όπως είπα πριν, με τον Χρήστο, με τον διοικητή της Τρίτης, είπε. Ναι. Με είπα να πάσα στιγμή ότι άλλο χρειάζεστε, πάραμε και προσωπικά τηλέφωνο, λέει, εκτός υπηρεσιακά, ναι, και προσωπικά τηλέφωνο για να μας στείλει οτιδήποτε άλλο χρειαστούμε. Έχουμε να, μάθει να τι ποσότητες θα μας στείλει, Χρήστο, σας έχουν πει. Και επίσης, με είπε, συγγνώμη που σε διακόπτω, έτσι. Εγώ συγγνώμη. Και για τον τόνο της φωνής μου με συγχωρείς, γιατί εντάξει, είναι δύσκολες οι καταστάσεις εδώ πέρα. Δεν έχουμε προσωπικό, Χρήστο. Προσπαθούμε να κάνουμε τα δύνατα δυνατά ώστε να κρατήσουμε ψηλά το σύστημα υγείας. Και η απολύμαση του νοσοκομείου θα γίνει, θα προχωρήσουμε σε απολύμαση και ο έλεγχος του προσωπικού θα γίνει. Τώρα σε αυτά θα προχωρούσα, διότι το πρώτο από αυτά που ζητούσες έγινε. Φωνάζεις όμως, θυμάσαι, και πριν την έκτακτη εκπομπή που είχες βγει για πρώτη φορά και μίλησες στην Καστοριά. Ζητούσες να κλείσει το νοσοκομείο για να γίνει η απολύμαση όλων των χώρων και να ληχθεί όλο το προσωπικό. Το πρώτο, ναι, λοιπόν, γιατί, κομμάτι λύνεται. Παραφέρθηκαν και όλα κάτι και έλεγαν να κλείσει το νοσοκομείο. Δεν ζητάω να κλείσει, παιδιά. Το εξήγησε, νομίζω, το εξηγήσαμε κι εμείς. Δεν είπαμε να βάλει τα κλειδαριά απ' έξω. Εξηγήσαμε τι εννοεί ο κ. Κουσουρίς. Τα εξήγησε και ο ίδιος, επαναλαμβάνω, στην έκτακτη εκπομπή που είχαμε Σάββατο και Κυριακή. Εντάξει, είπαμε. Ο έλεγχος του προσωπικού είναι βασικό. Δηλαδή ταυτόχρονα να γίνεται. Υπάρχει, λοιπόν, για τα υπόλοιπα, Χρήστο, για να τα βάζουμε σε τάξη. Το πρώτο με τις μάσκες και το υλικό λύθηκε. Έρχονται άμεσα αυτά που ζητάμε. Έρχονται οτιδήποτε έχουν να μας στείλουν, μας στέλνουν. Πάμε άμεσα, τώρα. Απολύμανση όλων των χώρων του νοσοκομείου. Πότε θα γίνει? Στη Θεσσαλονίκη τώρα, αυτή τη στιγμή, μάσκες και έρχονται. Ωραία. Λύθηκε αυτό. Πάμε τώρα απολύμανση όλων των νοσοκομείου. Πότε? Περιμένουμε τώρα να δούμε πότε θα ξεκινήσει. Από ώρα σε ώρα ή από μέρα σε μέρα? Μπορεί και σήμερα να ξεκινήσουν κάποια μπορεί κομμάτια. Μπορεί και δεν σήμερα, ξέρω. Ξεκινάμε. Ναι, δεν το ξέρω. Να μην σε λέω τώρα ψέματα. Μπαίνει σε σειρά και αυτό. Μπαίνει σε σειρά, μπαίνει σε σειρά. Μπαίνει εξέταση σε σειρά όλου του προσωπικού. Θέλω εδώ να σε ρωτήσω κάτι, Χρήστο. Πόσοι έχουν ελεγχθεί από τους... Είστε περίπου 350 εργαζόμενοι στο νοσοκομείο, δεν είναι? Πρέπει να είναι γύρω στους 30 που έχουν ελεγχθεί, νομίζω. Από τους 350? Ναι, ναι. Δεν είναι δυνατόν. Δεν υπάρχουν εταιρείες. Δεν υπάρχουν εταιρείες να μας εξετάσουν. Δηλαδή είναι και. Τι να πω τώρα. Εντάξει, τι να πω. Είναι ένα νοσοκομείο που έχει τώρα τα περισσότερα κρούσματα και δεν έχουν ελεγχθεί ακόμα όλοι. Γιατί δηλαδή φωνάζω. Τι άλλο πρέπει να κάνουμε? 10 κρούσματα από τα 18. Όχι στην Ελλάδα, όχι στην Καστοριά μου. 10 κρούσματα από τα 18 είναι στο νοσοκομείο. 10 κρούσματα από τα 18 είναι στο νοσοκομείο και ένας νεκρός. Τι άλλο δηλαδή πρέπει να κάνουμε? Αυτό ακριβώς. Εμείς πρέπει να διασφαλίσουμε ότι ο χώρος θα είναι καθαρός για να μπορούν να λειτουργήσουν τα τμήματα του νοσοκομείου. Αυτή τη στιγμή λειτουργούν μόνο ΤΕΠ. Τίποτα άλλο. Είναι κρίμα δηλαδή να λειτουργήσουν όλα. Και όπως μίλησα και σε ένα κανάλι νωρίτερα, βρήκα μια κυρία χτες που πήγαινα στο σπίτι, Χρήστο. Ναι. Και με λέει, άμα πέσω και σπάσω το πόδι μου, λέει, πού θα πάω, το νοσοκομείο, τι λέει? Και την απαντάω, γιατί κυκλοφορείτε έξω. Ποιος σας είπε να κυκλοφορείτε έξω? Δηλαδή και μόνοι μας λίγο, να σκεφτούμε κάποια πράγματα. Είναι δυνατόν? Θέλει να πετάξει τα σκουπίδια σου? Λέω, πάτα με μένα ένα το κουδούνι, πάρε με ένα τηλέφωνο, αυτό θα πετάξω εγώ. Δηλαδή λίγο από μόνοι μας πρέπει λίγο να ευαισθητοποιηθούμε σε κάποια πράγματα. Όταν λέμε μένουμε σπίτι, μένουμε σπίτι. Όχι άσκοπες γύρες έξω. Για να μην υπάρχουν και τα ατυχήματα. Δηλαδή, μπορεί να γλιτώσουμε και τα ατυχήματα, γιατί αν σπάσουμε ένα πόδι. Είχαμε, παραδείγματος χάρη, ένα περιστατικό, νομίζω, μέσα στο Σαββατοκύριακο. Πότε το είχαμε? Με ένα ποδήλατο και που χτύπησε ένας. Δεν ξέρω. Βλέπεις τώρα τι γίνεται. Δηλαδή, εντάξει. Τι γίνεται. Θα κάνουμε λίγο υπομονή, θα κάνουμε. Τι να κάνουμε. Χρήστο, εύχομαι. Λύσαμε το πρώτο. Δρομολογείται το δεύτερο. Μένει να δούμε πώς θα γίνει η εξέταση όλων των εργαζομένων του νοσοκομείου, απαραίτητα. Είναι πολύ μεγάλο κομμάτι αυτό. Πολύ μεγάλο στοίχημα. Το λες από την πρώτη στιγμή. Να εξεταστούμε όλοι, οι καθαροί από εδώ, οι ύποπτοι εδώ, οι άλλοι στο σπίτι να περάσουν 14 μέρες, αλλά να είμαστε σε ένα νοσοκομείο απολυμασμένο και καθαρό. Όσο μπράβο, κυκλοφορούν μπράβο άνθρωποι μέσα που έχουν αυτή τη στιγμή τον κορονοϊό και δεν το ξέρουν ίσως. Δεν το ξέρουν. Μα δεν το ξέρουν. Γιατί δεν μπορεί να είναι και συμπτωματική. Δεν είναι απαραίτητο να έχεις, δηλαδή, πυρετούς. Όχι, εγώ τώρα που μιλάμε μπορεί να είμαι και εγώ. Δεν θέλω να κρατήσω τον κόσμο. Γιατί εγώ θα πάω στο σούπερ μάρκετ, δεν θα με αφήσουν από εκεί μέσα. Μη λέμε δηλαδή, και τέτοια. Τι να πω, τι να πω. Και εγώ τι να πω, εντάξει. Το έδειξαν και Χριστό μου, το έδειξαν και τα χθεσινά αποτελέσματα. Στείλαμε τα δείγματα και τα δύο θετικά που έχουμε είναι και αυτά μέσα στο νοσοκομείο. Εντάξει, τι άλλο δηλαδή. Τι θέλουμε, τι άλλο να κάνουμε τώρα, πες μου τώρα.
Λοιπόν, Χρήστο, θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που και σήμερα είσαι στην εκπομπή. Όχι, εγώ ευχαριστώ εσάς που δείχνετε ενδιαφέρον και μας βοηθάτε. Και να μην φοβάται ο κόσμος, να μην αγχώνεται, να μην πανικοβάλλεται ο κόσμος. Θα το ξεπεράσουμε. Ελπίζω την άλλη φορά που θα μιλήσουμε στο τηλέφωνο, Χρήστο, να μιλάμε για άλλα πράγματα. Για άλλα πράγματα, πραγματικά. Για καλά πράγματα. Τα τρία βασικά που θέλαμε, ένα-ένα να τα δούμε. Έχουν δρομολογηθεί. Έχουν δρομολογηθεί. Τελείωσε. Αυτή τη διαβεβαίωση με έδωσαν. Αυτά με μεταφέρω και εγώ στον κόσμο. Ωραία. Σε ευχαριστούμε, Χρήστο, πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.